Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι οργανωμένες εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα έχουν ιστορία 2 και πλέον χιλιετιών. Η παλαιότερη και πιο χαρακτηριστική ομάδα που κατοίκησε στη χώρα είναι οι Ρωμανιώτες. Οι Έλληνες Εβραίοι συνέβαλαν στους τομείς της μεταποίησης και του εμπορίου κατά τη Βυζαντινή και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η παρουσία τους στην Ελλάδα υπέστη συντριπτικό πλήγμα από την ερήμωση που επέφερε το ολοκαύτωμα κατά το διάστημα της κατοχής της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα. Στην Κέρκυρα, η εβραϊκή συνοικία κρύβει ιστορία. Μια ιστορία θλιβερή που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, ρίχνοντας μια ματιά στους δρόμους και τα κτίρια της ταλαιπωρημένης αυτής γειτονιάς. Ανάμεσα στα περιγράμματα των κτιρίων, πολλά μισογκρεμισμένα, προσπαθεί να φανταστεί κανείς τη συνοικία στην καλύτερη περίοδο της ύπαρξής της, πριν χαθεί στη σκιά του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Την πρώτη γραπτή μαρτυρία για την παρουσία Εβραίων στην Κέρκυρα βρίσκουμε στο οδηπορικό του Ισπανού Ραβίνου Βενιαμίν Μπεν Γιονά, ο οποίος έγραψε ότι κατά την εκεί επίσκεψή του τον 12ο αιώνα συνάντησε τον Εβραίο Ιωσήφ που ήταν βαφέας. Μεταγενέστερα, οι ιστορικοί σημείωναν ότι κατά το 1267 υπήρχαν στο νησί πολυάριθμοι Εβραίοι. Τη χρονιά αυτή το νησί καταλήφθηκε από τους Ινδιγαβούς, περίοδο κατά την οποία οι Εβραίοι αντιμετώπιζαν την εχθρότητα του πληθυσμού. Για τούτο, οι ηγεμόνες εξέδωσαν διατάγματα για την προστασία των Εβραίων που τότε αριθμούσαν μερικές εκατοντάδες. Ακολούθησε η κατοχή του νησιού από τους Ενετούς το 1387 και για μια μακρά περίοδο κατά την οποία το 1425 οι κατακτητές υποχρέωσαν τους Εβραίους να ζήσουν ανάμεσα στους χριστιανούς σε διάφορες συνοικίες. Η πρώτη παρουσία καταγράφεται το 1267. Και οι πρώτοι Εβραίοι Κέρκυρας ήρθαν εδώ από τους διωγμούς του Βυζαντίου, που ήταν και οι Ρωμανιώτες, και από τους διωγμούς από Ισπανία οι περισσότεροι πήγαν στη Θεσσαλονίκη, που ήταν η Σεφαραδίτικη κοινότητα, και όσοι προχώρησαν πήγαν στα παράλια της Νότιας Ιταλίας, κάτω στην Απουλία, και ήρθαν στην Κέρκυρα σαν Πουλιέζοι. Οπότε έχουμε δύο κοινότητες βασικές, την Πουλιέζα, την κοινότητα από την Απουλία, και τη Ρωμανιώτικη, που οι περισσότεροι ήταν μετά Γιάννενα, Πρέβεζα, στην Ήπειρο. Άρτα, ήταν πάρα πολύ στην Άρτα. Υπήρχαν και μερικοί Μαράνος από την Πορτογαλία. Υπήρχε μια αντιπαλότητα παλιά μεταξύ των δύο κοινοτήτων, των Πουλιέζων και των Ρωμανιωτών.
Όταν η Ενετική Πολιτεία αποφάσισε το 1571 την εκδίωξη των Εβραίων από την επικράτειά της, εξαίρεσε αυτούς της Κέρκυρας, διότι σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου, η κοινότητα αυτή των Εβραίων απέβαινε ωφέλιμος εις την πόλη και την νήσων. Οι Ενετοί με διαταγμά τους στις 9 Δευτέρου 1602 επέβαλαν στους Εβραίους το διακριτικό σήμα που ήταν για τους άνδρες κίτρινο σκούφος και τις γυναίκες κίτρινο μανδύλι κεφαλής ή μια στρογγυλή κίτρινη κονκάρδα. Ο Γενικός Προνοητής με διαταγμά του το 1622 επέβαλε νέους περιορισμούς οι οποίοι επεκτάθηκαν με νέα διατάγματα την 1η Μαρτίου του 1707. Τα διατάγματα αυτά καταργήθηκαν όταν οι Γάλλοι Δημοκρατικοί κατέλαβαν το νησί 1797-1799, παραχωρώντας μερικά προνόμια στους Εβραίους. Οι Άγγλοι που κατέλαβαν το νησί το 1814 περιόρισαν μερικά δικαιώματα των Εβραίων μέχρι την ενσωμάτωση του νησιού στην Ελλάδα στις 2 Οκτώβρου 1864, οπότε η πολιτεία απέδωσε σε αυτούς ίσα δικαιώματα με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Στις 2 Απριλίου 1891, η εβραϊκή κοινότητα που τότε αριθμούσε 5.000 άτομα δέχτηκε ένα μεγάλο πλήγμα από αντισημιτικά γεγονότα που προξενήθηκαν από θρησκευτικές προκαταλήψεις, εμπορικό ανταγωνισμό και πολιτικές σκοπιμότητες. Κατά τα επεισόδια αυτά, ο όχλος επιδόθηκε σε επιθέσεις εναντίον των Εβραίων, σε λαιλασίες σπιτιών και μαγαζιών και σε μια πρωτοφανή τρομοκρατία. Πολλοί Εβραίοι αναγκάστηκαν τότε να μεταναστεύσουν στην Αίγυπτο, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αγγλία. Έγιναν κάποια γεγονότα τότε, δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πούμε τώρα. Ήταν τότε που είχαν σκοτώσει ένα κοριτσάκι. Μάλιστα γνωρίζω και τους συγγενείς από αυτό το κοριτσάκι που έρχονται κάθε καλοκαίρι από το Ισραήλ, Κυρκυραίοι κι αυτοί, και σκότωσαν το κοριτσάκι και διέδωσαν ότι ήταν χριστιανό το κοριτσάκι, που δεν ήταν, και ότι οι Εβραίοι το σκότωσαν για να πάρουν το αίμα, για να το βάλουν, να το χρησιμοποιήσουν. Λοιπόν, και τότε μετά, στο διάστημα, έφυγαν πάρα πολλοί Εβραίοι, γιατί έγιναν μεγάλες φασαρίες. Βασικά στην Κέρκυρα τότε έγινε ένα δυνατό γεγονός και γι' αυτό έφυγε σχεδόν όλος, παρέμειναν, αλλά ο πολλής πληθυσμός και δυστυχώς καλά στελέχη, εβραϊκά στελέχη. Από τα παλιά χρόνια, οι αυτόχθονες Εβραίοι Ρωμανιώτες ζούσαν στο λόφο Καμπιέλου, που αργότερα πήρε το όνομα Αυριοβούνη ή Ιουδαϊκό Όρος Εβραίδα, το πονίμιο που είναι γνωστό μέχρι σήμερα. Οι μετανάστες ζούσαν μέσα στα τείχη. Αφού ατόνισε το διάταγμα του 1525 για την εγκατάσταση των Εβραίων στη θέση σπηλιά, ένα νέο αυστηρό διάταγμα του Γενικού Προνοητή στις 9 Φεβρουαρίου του 1622 υποχρέωσε τους Εβραίους να εγκατασταθούν οριστικά σε μια συνοικία που προσδιοριζόταν από τους σημερινούς δρόμους Βελισσαρίου, Αγίας Σοφίας και Παλαιολόγου. Σε αυτή την πυκνοκατοικημένη και με πολλά καταστήματα περιοχή άρχισαν να αναπτύσσουν τη θρησκευτική ζωή και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Shabbat, 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 Shalom.
Μετά την καταστροφή της πρώτης συναγωγής των μεταναστών, Καάλ Καντός Ιταλιάνο Κορφιάτο, η Πουλιέζα το 1537 χτίστηκε στην εβραϊκή συνοικία στην Οδό Παλαιολόγου η συναγωγή Βέκια ή Μιντράς, η οποία αποτεφρώθηκε και ξανακτίστηκε το 1926, αλλά καταστράφηκε και πάλι κατά τους βομβαρδισμούς των Γερμανών το 1943. Οι Ρωμανιώτες Εβραίοι, αφού εγκατέλειψαν τη συναγωγή Καάλ Καντός στο Σαβίμ, οι Γκρέκα που βρίσκονταν στο Βρυοβούνι έκτισαν επί εποχής Αγγλοκρατίας τη συναγωγή Νουόβα, Νέα, η οποία διατηρείται και λειτουργεί μέχρι σήμερα στην Οδό Βελισσαρίου 4. Στο Ισόγειο στεγάστηκαν τα γραφεία της κοινότητας και η αίθουσα νεκρόσιμων τελετών. Είμαστε γύρω στα 60 μέλη. Βρισκόμαστε στη συναγωγή, στη μόνη συναγωγή. Είναι η Σκόλα Γκρέκα λέγεται. Ήταν άλλες τρεις συναγωγές, οι οποίες έχουν καεί. Και αυτό, βρισκόμαστε στη μόνη που υπάρχει και που λειτουργεί μόνο στις εορτές. Γιατί τώρα δεν έχουμε τον ανάλογο, τους ανάλογους Εβραίους κατοίκους για να έρθουνε. Και έτσι λειτουργεί λίγο σαν μουσείο και μόνο στις 3-4 σοβαρές γιορτές που έχουμε. Θα μας θυμίσετε ποιες είναι οι 3-4 σοβαρές? Ναι, είναι το Πάσχα, όπως λέμε, το λέμε Πέσαχ εμείς. Είναι το Γιόμ Κιπούρ και η Πρωτοχρονιά. Αυτές οι τρεις είναι οι πιο βασικές που φέρνουμε ραβίνο από την Αθήνα ή από το Ισραήλ και λειτουργεί η συναγωγή. Η κάθε κοινότητα είχε το δικό της νεκροταφείο. Το ρωμανιώτικο βρισκόταν στο λόφο του Αβραμίου προς την πλαγιά του Νέου Φρουρίου. Ο χώρος αυτός δόθηκε από το στρατάκι Σχολεμβούργο σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τους Ισραηλίτες για τις ανδραγαθίες και την αυταπάρνησή τους κατά την πολιορκία των Τούρκων το 1716. Πρέπει να τονίσουμε την σημαντική παρουσία κατά τη διάρκεια της πολιορκίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία της Κέρκυρας. Πόσοι Εβραίοι πολέμησαν δίπλα στο Σούλεμπουργκ, στο στρατάρχη Σούλεμπουργκ και διακρίθηκαν ο Αβδελάς και ο Μορδοχιός Μαυρογιάννης. Πολέμησαν πάνω από 2.000 Εβραίοι με μεγάλες διακρίσεις. Mm-hmm. Επίσης να αναφερθούμε στο γιατρό Λάτζαρο Ντιμόρντο, ο οποίος μαζί με τον Ιωάννη Καποδίστρια έφτιαξαν τον πρώτο ιατρικό σύλλογο της Κέρκυρας. Στον αρχιραβίνο Σράιμπερ, ο οποίος έφτιαξε εδώ την Ραβινική Σχολή, Σχολή Αρχιραβινίας. Επίσης υπήρχε στην Ιόνιο Βουλή έδρα εβραϊκής γλώσσας. Διδάσκεται το Ταλμούδ Τωρά, δηλαδή η προφορική και γραπτή παράδοση των Εβραίων. Καθώς επίσης τον Μωυσή Καΐμι, νομικό, και πατέρα του Τζούλιο Καΐμι, ο οποίος ήταν γνωστός ζωγράφος και λαογράφος, διανοούμενος αλλά αρκετά περιθωριακός, πέθανε το 1985 στην Αθήνα. Φίλος του Τσαρούχη, του Φώτη Κόντογλου και όχι μόνο. Αρκετά αγαπητός. Πολλά βιβλία του υπήρχαν παλιά, είχε ασχοληθεί ο αείμνηστος και αγαπημένος φίλος Φίλιππος Βλάχος, που είχε τις εκδόσεις Κείμενα. Και τώρα έχουν επανεκδοθεί τα βιβλία του Τζούλιο Καΐμι από τον επίσης αγαπητό και ομόθρησκο Σάμι Γαβριλίδη. Είναι εκδόσεις Γαβριλίδη. Πολύ ενδιαφέροντα βιβλία, πραγματικά. Καθώς επίσης και ο Αλμπέρ Κοέν. Το νεκροταφείο των Σεφαρεδιτών βρισκόταν κοντά στο πρώτο, στη θέση Σαρόκο, προς την πλευρά της Ιεράς Μονής Πλατιτέρας. Παραχωρήθηκε από τους Ενετούς κατά την ανταλλαγή κτημάτων το 1502. Κατά τη διάρκεια της κατοχής και τα δύο νεκροταφεία υπέστησαν βανδαλισμούς και καταστροφές από τους Γερμανούς. Το νέο κημητήριο που λειτουργεί σήμερα βρίσκεται στη θέση Κεφαλομάντουκο, δίπλα στο νεκροταφείο των Καθολικών. Η κοινότητα διατηρούσε γυροκομείο στην οδό Σχολεμβούργου πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κτίριο του οποίου καταστράφηκε κατά τους βομβαρδισμούς των Γερμανών το 1943. Thank you.
13ο αιώνα η Κέρκυρα αποτελούσε κέντρο μελέτης της Τωρά. Από τους εμπορικούς οδηγούς της πόλης του 1902 και 1930 διαπιστώνουμε ότι οι Εβραίοι του νησιού ασκούσαν διάφορα επαγγέλματα. Μεταξύ αυτών αναφέρονται εξαγωγές ελαιολάδου, σαπονοποιοί και κατασκευαστές ομπρελών. Επίσης υπήρχαν ένας γιατρός, ένας δικηγόρος και ένας συμβολεογράφος. Οι Εβραίοι κάλυπταν όλο το φάσμα του εμπορίου, της βιοτεχνίας και άλλων μικροεπαγγελμάτων. Είναι γεγονός ότι η συμβολή των Εβραίων στην εμπορική και οικονομική ανάπτυξη του νησιού υπήρξε σημαντική. Με ρωτάτε το εμπόριο. Μεγάλες εξαγωγές λαδιού. Μεγάλες εξαγωγές λαδιού. Επίσης εξαγωγές κίτρων. Οι Εβραίοι σε μια γιορτή μας χρησιμοποιούν τα κίτρα. Τρόγκ. Υπήρχαν μεγάλες παραγωγές και στην Άρτα και στην Κέρκυρα και αν η αρχιραβηνία δεν ενέκρινε ότι τα κίτρα αυτά δεν ήταν καλά, δεν γινόταν εξαγωγή. Υπήρχαν άτομα που δουλεύουν μέσα σε τράπεζες, είχαν συναλλαγές. Υπήρχαν εκλεγμένοι σε δημοτικά συμβούλια.